Μάλιστα, Βάλια, να μου προλογείς και το θέμα που θα παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως. Ένα όμορφο θέμα. Ξέρω ότι είσαι και αρκετά ευαίσθητη, ναι. Οπότε νομίζω θα το παρουσιάσει καλύτερα από μένα. Ένα όμορφο θέμα που ήρθε στο επίκεντρο με αφορμή την ημέρα του διασώστη που προηγήθηκε την περασμένη Παρασκευή και το χαμόγελο του παιδιού. Και οι διασώστες επιτελούν πολύ σημαντικό έργο. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για διασώστες που μέσα στο ασθενοφόρο έχουν συμβάλει στο πιο χαρμόσυνο γεγονός. Δηλαδή έχουν βοηθήσει μία μητέρα να φέρει στον κόσμο το παιδάκι της. Λοιπόν. Πάμε στον Μιχάλη Βαγγελάκη, συντονιστής διασωστών στο χαμόγελο του παιδιού, να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ και για την παρουσία του στην εκπομπή μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε. Λοιπόν, πόσες φορές ο πελαργός, ο περίφημος αυτός πελαργός εντός και εκτός εισαγωγικών, έχει έρθει σε ασθενοφόρο του χαμόγελου? Μέχρι στιγμής μετράμε 6. 5 έχει ολοκληρωθεί ο τεγετός μέσα στο ασθενοφόρο και άλλο ένα παιδάκι το οποίο πρόλαβε, βγήκε στο σπίτι και κάναμε εμείς όλη την υπόλοιπη διαδικασία. Μιλάμε για το 22. Όχι, γενικά. Μιλάμε για μια απορία από το 2016. Γενικά, τελευταία πενταετία, εξαετία. Δεν ξέρω, το συνέστημα εκείνη τη στιγμή ποιο είναι? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν λέξεις να το περιγράψει. Σίγουρα είναι μοναδικό. Άλλο στη θεωρία που ήμασταν στη σχολή και τα λέγαμε έτσι όλα καλά και όλα ωραία, και άλλο στο πεδίο, άλλο να το ζεις, άλλο να σου έρχεται στα χέρια και να κρατάς μια ψυχή έτσι τόσο μικρούλα, και από εκεί και πέρα να το παραδίδεις στη μητέρα. Εντάξει, τα συναισθήματα είναι, δεν υπάρχουν λέξεις. Πάντως είναι από τα καλά του επαγγέλματος εντός εισαγωγικών, γιατί είναι άνθρωποι μαχόμενοι στην πρώτη γραμμή. Είναι από τα καλά του επαγγέλματος. Ακριβώς. Που τρέχουν σε πολύ δύσκολα περιστατικά. Ακριβώς. Οπότε το να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί, ας πούμε, είναι πιο ευχάριστη είδηση, με αρκετούς κινδύνους βέβαια. Η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα σε εσάς και στην οικογένεια των παιδιών, φαντάζομαι είναι ισχυρή και την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα παιδάκια, δηλαδή από τα 6, τα 5 ήταν με τους πρόσφυγες. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο περίεργη η κατάσταση όταν βλέπουν άντρες να φτάνουν σε μια τέτοια κατάσταση και θα πρέπει να προχωρήσουν, γιατί είναι μοναδικοί. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος στο πεδίο έξω. Δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε ο γιατρός να είναι μαζί μας, ούτε γυναικολόγος, ούτε αν μη τι άλλο να υπάρχει και το ίδιο φίλο, δηλαδή να είναι γυναίκα. Ναι. Και δυστυχώς είχαμε αντιδράσεις πάρα πολλές από τους συζύγους. Με τον τρόπο μας, με τη γλώσσα του σώματος, προσπαθούμε να τους ηρεμήσουμε και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση, θα πρέπει να επεμβούμε εμείς. Υπήρχαν και αυτές οι μικροαντιδράσεις, έτσι από ορισμένους, όπως μας είπατε. Mm-hmm. Ναι, αλλά νομίζω τέλος καλό, όλα καλά μετά. Ναι, βέβαια, χρειάζεται έτσι υπάρχει κατανόηση. Όταν φτάνουμε στο σημείο. Πάντως, πλέον μετά έρχονται, μας αγκαλιάζουν, μας ευχαριστούν με τον δικό τους τον τρόπο. Εσείς τόσα χρόνια διασώστης και στο χαμόγελο του παιδιού, πείτε μας ένα περιστατικό που σας έχει στιγματίσει, που θα έχετε έτσι να θυμάστε για το υπόλοιπο της ζωής σας. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι πολλά. Είναι αυτό. Είναι πολλά. Αλλά θέλουμε να κρατάμε μόνο τα ευχάριστα. Δυσάρεστα, δυστυχώς, δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ότι πριν ξεκινήσεις τη βάρδιά σου, δεν ξέρεις πού θα κληθείς να πας. Μπορεί να είναι μια ήσυχη βάρδια, μπορεί να είναι μια πολύ άσχημη βάρδια, αλλά μπορεί να είναι και μια πάρα πολύ ευχάριστη βάρδια. Εμείς κρατάμε τα ευχάριστα, διότι και εμείς άνθρωποι είμαστε, έχουμε τα δικά μας παιδάκια, γυρνάμε στο σπίτι μας. Σωστά. Και θέλουμε να κρατάμε ήσυχες και όμορφες. Είναι αυτό το απρόβλεπτο της βάρδιας, κυρίως για αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς, για τους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, αλλά έχει και πολλά θετικά, νομίζω. Τα περισσότερα είναι θετικά. Ακόμα και μία αρνητική εξέλιξη για σας, φαντάζομαι, είναι ένα μάθημα ζωής για τη συνέχεια της ζωής σας και της καθημερινότητάς σας. Σίγουρα. Σίγουρα. Άλλες φορές είμαστε μαθητές και άλλες φορές είμαστε δάσκαλοι σε αυτό όλο το κομμάτι, στο θέμα δηλαδή της διάσωσης. Φυσικά αυτά που έχουμε διδαχθεί, αυτά που, μας έχουν διδάξει αξιόλογοι συνάδελφοι, τα κάνουμε σε πράξη. Και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Αυτό. Μάλιστα. Και με μεγάλο αίσθημα ευθύνης, πάντα στο καθήκον, στην πρώτη γραμμή, με αυταπάρνηση. Ένα μπράβο από εμάς και, λόγω και της ημέρας που προηγήθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε, κύριε Βαγγελάκη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, λοιπόν.